στα 100 χρόνια από το 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα η συζήτησή μας αφορά στους Βαλκανικούς πολέμους, έχει τίτλο «Από τους Βαλκανικούς πολέμους στη μεγάλη ιδέα». Και προτού δώσω το λόγο στον σύντροφο Πανάγο που θα μας κάνει την εισήγηση, να πω ότι τη σχετική συζήτηση γύρω από τη Μικρασιατική εκστρατεία την είχαμε εγκαινιάσει μέσα από τα έντυπά μας από το 2019 με το άρθρο του συντρόφου Πανάγου στο περιοδικό Κόκκινο, το οποίο ήταν επαιτειακό για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Και τους τελευταίους μήνες, με αφορμή και τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την καταστροφή, έχουμε πυκνώσει την αρθρογραφία τόσο στο Art Project όσο και στην εργατική αριστερά γύρω από την Μικρασιατική εκστρατεία και τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλο αυτό το υλικό το έχουμε συγκεντρώσει στο φετινό κάμπινγκ σε αυτήν εδώ την μπροσούρα που έχει τίτλο «Μικρασιατική εκστρατεία από τη μεγάλη ιδέα στην καταστροφή», που αποτελεί μια συλλογή κειμένων που νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για την προετοιμασία μας και για τις επόμενες συζητήσεις του κάμπινγκ, αλλά και μπορεί να λειτουργήσει και σαν αποδελτίωση μια σειράς βασικών σημείων, εν πάση περιπτώσει, που έχουν μπει και θα μπουν και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, στη συζήτηση της Κυριακής. Έχοντας πει αυτά, δίνω το λόγο στον σύντροφο Πανάγο. Σύντροφοι, το θέμα μας είναι αρκετά δύσκολο. Βέβαια είναι δύσκολη και η επέτειος και την άρχουσα τάξη και την ιδεολογία της, γιατί έχει να διαχειριστεί μια μεγάλη καταστροφή. Αν θυμάστε πέρυσι, που ήταν τα 200 χρόνια από το 1821, είχαμε μια πανηγυρική επέτειο με πολλές εκδηλώσεις, πολλές εκδόσεις, ταινίες, κουλουπού. Αλλά παρόλα αυτά, ο κορονοϊός και η αντίσταση της αριστεράς με διάφορα κείμενα δεν ευόδωσαν την προσπάθεια της καλής κοινωνίας να πετύχει μια εθνική συσπήρωση γύρω από το 1821 όπως τη φανταζόταν. Τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί πρόκειται για μια καταστροφή του ελληνικού λαού άνευ προηγουμένου. Και δεν είναι μόνο καταστροφή των από κάτω, ήταν και η συντριβή της μεγάλης ιδέας των από πάνω. Και σε αυτό το θέμα ιδιαίτερα εκκρεμούν δύο βασικά ερωτήματα. Σε κάθε πόλεμο προκύπτουν αυτά τα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί έγινε εκστρατεία στη Μικρά Ασία, γιατί πήγαμε εκεί πέρα, και το δεύτερο γιατί η καταστροφή, τι έφταξε και υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί δεν ήταν απλή ήταν καταστροφή. Προχωρώντας λίγο παρακάτω, πρέπει να αναφερθώ σε κάποιους περιορισμούς της σημερινής εισήγησης. Ο πρώτος είναι ότι θα κόψουμε ουσιαστικά την κουβέντα στα δύο. Ενώ θα έπρεπε φυσιολογικά το θέμα να το αναπτύξουμε ξεκινώντας το γιατί πάμε εκεί πέρα στη Μικρά Ασία και γιατί καταλήγουμε εκεί πέρα που καταλήξαμε, πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση στο γιατί ήμασταν εκεί. Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος για να πιάσουμε και τα δύο θέματα. Αύριο θα πιάσουμε το δεύτερο για τις αιτίες της καταστροφής. Ο δεύτερος περιορισμός είναι ότι παρότι θα υπάρξει ένας μεγάλος πειρασμός για να κάνουμε γενίκευση στα ελληνοτουρκικά, στον πόλεμο της Ουκρανίας, η εισήγηση δεν θα θίξει αυτά τα θέματα. Η συζήτηση βεβαίως μπορεί να τα θίξει από πολλές πλευρές, αλλά η εισήγηση δεν θα αναφερθεί σε αυτά, θα προσπαθήσει τουλάχιστον να μην αναφερθεί σε αυτά. Τρίτος περιορισμός και πρόβλημα, εγώ δεν ξέρω τι σκέφτονται και τι κατέχουν οι νέοι σύντροφοι και οι νέες συντρόφισσες. Υποθέτω ότι οι παλιοί και οι παλιές έχουν γνώση των προσώπων, των γεγονότων, έστω με κάποιον τρόπο, και άρα θα είναι πιο εύκολα για αυτούς και για αυτές να καταλάβουν τη συζήτηση. Για το άλλο κομμάτι όμως, πρέπει να τολμήσουν να κάνουν ερωτήσεις στη διαδικασία, να εμπλακεί η συζήτηση και να γενικευτεί από όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες,
για να πάρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται. Και τελευταίο, υπάρχει μια πρόνοια για την εισήγηση. Θα χρησιμοποιήσω πηγές του Βερέμι 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 22, του Άγγελου Συρίγου Μικρασιατική καταστροφή 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Ο Άγγελος Συρίγος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου στο Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Σχέσεις. Ο Θάνος Βερέμης είναι ιστορικός. Είναι τα πιο πρόσφατα βιβλία που έχουν βγει για το 1922. Είναι βιβλία αντιδραστικά στο περιεχόμενο και κατά τη γνώμη μου πολύ κακής ποιότητας επιστημονικά. Πολύ κακής ποιότητας όμως. Και είναι αυτός ένας δείκτης για το τι επίπεδο αντίληψης και συνείδησης έχει η άρχουσα τάξη, διανόησή της για τα γεγονότα του 1922. Γιατί τα χρησιμοποιώ αυτά σαν βάση συζήτησης. Γιατί συντρόφοι και σύντροφοι, πέραμε τα υλικά του Κουκουέ, που υπάρχει το βιβλίο που έχει εκδώσει για το 1922, ή πέραμε τα υλικά των τροτσκιστών, οι παλιοί πολεμιστές, ή το κείμενο του Μάξιμου για εκείνη την εποχή, θα υπήρχε από καλοπροέδρετους και καλοπροέδρετες που παρατηρούν και συμμετέχουν στη συζήτηση, εντάξει, αυτά είναι πηγές κομμουνιστών. Η άλλη πλευρά τι λέει? Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τη δεξιά πλευρά αυτής της ιστορίας για να δείξουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να δείξουμε αυτό το πράγμα. Τέλος, το κεντρικό ερώτημα σήμερα, γιατί πήγαμε λοιπόν στη Μικρά Ασία το 1919, η απάντηση που δίνει η κυρίαρχη τάξη είναι ότι πήγαμε για την απελευθέρωση των αδελφών μας. Αυτός ο ισχυρισμός είναι κλειδί. Και αυτόν τον ισχυρισμό πρέπει να τον αμφισβητήσουμε στη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Άρα τέλειωσα με την εισαγωγή και περνάω στο κυρίως πιάτο. Για να συζητήσουμε όμως τα επιχειρήματα και τις ερμηνείες των γεγονότων, έχουμε ανάγκη από ένα ιστορικό πλαίσιο, μια μικρή αναφορά, συνέχεια της χθεσινής κουβέντας, για τα γεγονότα που ξετυλίχθηκαν και τους πρωταγωνιστές. Έτσι λοιπόν ξεκινάω από τον υπεριαλισμό. Τον υπεριαλισμό τότε. Ο υπεριαλισμός με την πιο απλή του έννοια και εκδοχή είναι ότι ένα μεγάλο κράτος τρώει ένα μικρό, ή του επιβάλλει όρους, ή του υποτάσσει, ή το καθιστά εξαρτημένο. Αυτός ο ορισμός είναι πολύ απλός, πολύ περιγραφικός, πολύ ταπεινός, δεν βοηθάει σε τίποτε. Αυτό σημαίνει ότι ο υπεριαλισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τον Αμερικάνικο υπεριαλισμό σήμερα είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Δεν είναι καθόλου ίδια πράγματα. Και εκείνο το φαινόμενο λεγόταν υπεριαλισμός και το σημερινό φαινόμενο λέγεται υπεριαλισμός. Ποια είναι η διαφορά? Την εποχή της Ρώμης, η επέκταση της Ρώμης στηριζόταν σε μια πολύ βασική υλική ανάγκη των δουλοκτητών της Ρώμης. Θέλαν σκλάβους εργάτες για τη γη. Γι' αυτό κάναν πολέμους. Δεν κάναν πολέμους για να κατακτήσουν εδάφη. Κάναν πολέμους για να κατακτήσουν δούλους. Ο υπεριαλισμός αργότερα πήρε με τη μορφή των αποικιών, με το εμπορικό κεφάλαιο, κατακτούσαμε χώρες και ανθρώπους για να εξάγουμε εμπορεύματα και να εισάγουμε πρώτες ύλες. Αυτό που βλέπουμε με τους δούλους, την Αφρική, τις βόρειες πολιτείες και νότιες πολιτείες της Βόρειας Αμερικής κλπ. Κλπ. Στο 19ο αιώνα, πριν 100 κλπ. Χρόνια, εμφανίζεται όμως ένα άλλο είδος υπεριαλισμού. Είναι καπιταλιστικός, αλλά δεν είναι ο παλιός καπιταλισμός. Είναι ο καπιταλισμός ο οποίος κυριαρχείται από το μονοπωλιακό κεφάλαιο και το χρηματιστικό, που σημαίνει ότι είναι αδυσόπιτος, αβυσαλαίος στη διεκδίκηση εξουσίας, επιρροής κλπ. Δεν διεκδικεί απλώς πρώτες ύλες και δεν διεκδικεί να κερδίζει, να κάνω μια εκστρατεία για να κερδίσω, κάνω και μια εκστρατεία για να μην κερδίσω ο αντιπαλός μου. Και το κύριο κριτήριο του κέρδους είναι τα χρέη που φορτώνονται οι άλλοι λαοί και τα άλλα κράτη. Αυτός ο υπεριαλισμός, συντρόφοι και σύντροφοι, οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή είναι ας το πούμε έτσι, η ιστορική κλίμακα της συζήτησης για τον υπεριαλισμό. Αλλά υπήρχε και μια ιδιαίτερη αιτία για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι παλιές συνθήκες πριν το 14 δεν αντιστοιχούσαν στους νέους συσχετισμούς που είχαν αναπτυχθεί. Γιατί η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες
ήταν οι ανερχόμενες βιομηχανικές δυνάμεις που βρίσκαν κλειστούς τους δρόμους στο παγκόσμιο εμπόριο και στην παγκόσμια οικονομία. Άρα ζητούσαν αναθεώρηση των συνθήκων. Ζητούσαν μια αλλαγή του παλιού στάτους. Και γι' αυτό ο πόλεμος ξέσπασε, αφήνοντας τα προσχήματα απ' έξω, το τι έλεγε κάθε πλευρά, μένοντας στην ουσία, γιατί η Γερμανία ασφιχτιούσε, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ασφιχτιούσαν, γιατί ο ένας, η Γαλλία και η Αγγλία και η Ρωσία, κρατούσαν τουλάχιστον αυτά που είχαν κερδίσει εκεί την εποχή. Και τη Ρωσία ιδιαίτερα, ο ιδιαίτερος στόχος, αυτό σημαίνει ιδιαίτερα, ήταν το να κατέβει και να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη. Για την Αυστρο-Ουγγαρία ήταν να κατακτήσει τη Θεσσαλονίκη. Κλπ. Κλπ. Μια στιγμή. Αν τελείωσε έτσι πολύ βιαστικά με το θέμα του υπεριαλισμού, περνάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο έχει να κάνει, είναι έννοια, εργαλείο για να δούμε τα πράγματα στη συνέχεια. Τι ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έγινε η επανάσταση το 1821 εναντίον της και το 1922 έγινε εναντίον της πάλι η Μικρασιατική Εκστρατεία. Ήταν μια αυτοκρατορία φεουδαρχική, όπου το κέντρο του πλούτου ήταν η γη, πολυθρησκευτική, με ανοχή στις άλλες θρησκείες, σε αντίθεση με τις δυτικές αυτοκρατορίες που δεν αποδεχότανε κανένα, όχι άλλη θρησκεία, αλλά δόγμα δεν αποδεχότανε, ούτε χριστιανικό στη χώρα τους. Ήταν σε κρίση, πίσω δηλαδή στην καπιταλιστική ανάπτυξη, και η ταξική της δομή, αυτό που θα λέγαμε ποια ήταν τα καπιταλιστικά στοιχεία, είχε την εξής αντίφαση, πολύ οξυμένη. Οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Εβραίοι ήταν οι έμποροι και το κογλίφι. Τι ήταν οι Οθωμανοί? Ήταν η κρατική γραφειοκρατία, ο στρατός και οι αγρότες. Μαζί δηλαδή με τις θρησκευτικές διαφορές, τις εθνικοπολιτιστικές διαφορές, υπήρχε και μια ταξική διαχωριστική γραμμή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτό σε συγκυρία κρίσης. Και στην προσπάθεια να γίνει μια τελευταία απόπειρα μεταρρύθμισης, έχουμε το κίνημα των Νεότουρκων το 1908. Αυτό το κίνημα ήταν, διεκδίκησε να σώσει τελευταία στιγμή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά σκόνταψε σε τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο ήταν το εθνικό. Δεχόταν να υπάρχει η εθνική ισοτιμία της μουσουλμανικής πλειονότητας και που είχε και τα προνόμια απέναντι στις άλλες μειονότητες? Δεν το δέχτηκε. Δεχόταν επίσης στο ζήτημα της γης να υποστηρίξει τα δικαιώματα των αγροτών που ήταν κάτω από την εξουσία των Μπέιδων και οι αγρότες αποτελούσαν τη βάση του Οθωμανικού στρατού. Δεν το δέχτηκαν και αυτό. Και το τελευταίο, δεχόταν το απεργιακό και σοσιαλιστικό κίνημα που αναπτυσσόταν ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, ή θα υποστήριζε τη μικρή μουσουλμανική αστική τάξη που αναπτυσσόταν εκείνα τα χρόνια? Υποστήριξε τη μουσουλμανική αστική τάξη. Έτσι ένα προοδευτικό κίνημα στο ξεκίνημά του μετατράπηκε στο αντίθετο. Και όταν ξεσπάσανε οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος κλπ. Κλπ. Οι Νεότουρκοι ήταν η κραυγή απόγνωσης μιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε φτάσει στο τέλος της. Και αυτό σήμαινε και τις βαρβαρότητες και τις ελπίδες οι οποίες είχαν τραφεί να τελειώσουν μια για πάντα. Πάμε στο επόμενο κρίσιμο σημείο. Τι ήταν η μεγάλη ιδέα? Η μεγάλη ιδέα ήταν το σχέδιο του ελληνικού κράτους και της άρχουσας τάξης, της ελληνικής, ότι θα ζήσουμε μια καλύτερη ζωή μέσα από την επέκταση των συνόρων. Αυτή ήταν η ιδέα δική μας, γιατί η ιδέα της Βουλγαρίας ήταν ανάλογη, της Σερβίας ήταν ανάλογη. Το θύμα των μεγάλων ιδεών, των χριστιανικών βασιλείων με τους διάφορους μοναρχίσκους, ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλοι αυτοί σχεδιάζανε ότι θα ζήσουν ένα καλύτερο μέλλον με τις μεγάλες ιδέες τους, αν συνέτριβαν και διαμελήσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και από αυτή την πλευρά, συντρόφοι και σύντροφοι, όπως καταλαβαίνετε, η αντίθεση δεν έβρισκε καμιά λύση συμβιβασμού, έβρισκε τη σύγκρουση και τον πόλεμο. Ιδιαίτερα για την περίπτωση μεγάλης ιδέας ήταν η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είτε με κέντρο την Κωνσταντινούπολη, είτε με κέντρο την Αθήνα, είτε δεν ξέρουμε ποιο άλλο κέντρο, ήταν η επέκταση του ελληνικού κράτους σιγά σιγά, με πρόσχημα την απελευθέρωση των χριστιανών,
χριστιανών αδελφών να ξανασυστήσουμε παλιγενασία ουσιαστικά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που χάθηκε το 1453. Πάρτε τα όλα αυτά και βάλτε τα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος λειτουργεί σαν blender και παράγει μέσα από το ανακάτεμα όλων αυτών των στοιχείων δύο τρομακτικές αντιθέσεις. Είτε η αντίθεση νικητών και νικημένων, διαλύονται τέσσερις αυτοκρατορίες, είναι συγκλονιστικό γεγονός εκείνης της εποχής, η ρωσική, η τουρκική, η αυτοκρατορική και η προσική, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζεται και μια άλλη αντίθεση, η οποία προκαλεί ένα σεισμό και ακολουθούν μετά σεισμοί διαρκείας. Ο σεισμός αυτός είναι η επανάσταση του 1917 στη Ρωσία. Ακολουθούν οι μετασεισμοί στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, με κινήματα. Και ακολουθούν επίσης, αυτό που περιγράφουν διάφοροι σύντροφοι, αύριο που θα έρθει ο σύντροφος ο Κώστας ο Παλούκης και θα αναφερθεί στο κίνημα των παλαιών πολεμιστών, έχει γράψει ένα άρθρο που αναφέρεται για το μακρύ πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, κάνοντας αναφορά ιδιαίτερα στα αντιπεριαλιστικά κινήματα του πλανήτη. Κίνα, Ινδία, Αραβία, Τουρκία κλπ. Πολλά χρόνια κινήματα, δεκάδες εκατομμύρια νεκρών, ασύλληπτες συγκρούσεις και μαζικά κινήματα. Άρα συντρόφοι και σύντροφοι, αυτό είναι ένα πολύ απλό περίγραμμα της εποχής. Πού καταλήγει αυτό? Έχουμε μια συνδιάσκεψη ειρήνης των νικητών, οι οποίοι πάνε να επιβάλλουν τα αποτελέσματα της νίκης τους στους νικημένους και έχουμε με βάση αυτή τη λογική τη συνθήκη των Βερσαλιών πάνω στη Γερμανία, τη συνθήκη του Τραϊών, δεν ξέρω αν το προφέρω και σωστά, πάνω στην Αυστρο-Ουγγαρία και η τελευταία συνθήκη που επιβάλλεται, η συνθήκη των Σεβρών πάνω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα έχουμε εκείνα τα χρόνια, γιατί η συνδιάσκεψη της ειρήνης που διαμελίζει και επιβάλλει αυτές τις συνθήκες είναι την περίοδο 19-20, έχουμε την είδηση της Τρίτης Διεθνούς, η οποία το 19 έχει το πρώτο της ιδρυτικό συνέδριο, το 20 το δεύτερο, 21 το τρίτο και 22 το τέταρτο. Υπάρχει όμως μια διαφορά. 19 και 20 το εργατικό κίνημα στην Ευρώπη είναι σε επαναστατική έφοδο. Το 20 νικιέται, υποχωρεί. Έχει υποστεί αλλεπάλληλες ήττες. Για διάφορους λόγους ο κύριος είναι τα αδύνατα κομμουνιστικά κόμματα. Το 21 και το 22 υπάρχει το 3ο και το 4ο συνέδριο που αναπροσαρμόζουν την τακτική των κομμουνιστών στους νέους συσχετισμούς. Ότι τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε έφοδο για την εξουσία, όπως ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια, τώρα πρέπει να κερδίσουμε την πλειοψηφία των μαζών. Και γι' αυτό η τακτική που αποδίδει, μαζί βέβαια με τα κομμουνιστικά κόμματα, είναι η τακτική του ενιαίου μετόπου. Αλλά ταυτόχρονα, συντρόφοι και σύντροφοι, πέρα από τις συμμαχίες στις τακτικές σε επίπεδο Ευρώπης, αναπτύσσεται και το βλέπουν και το εντοπίζουν το κίνημα των χωρών του Τρίτου Κόσμου, ο αντιπεριαλισμός. Και εδώ πέρα διαμορφώνουν τις εξής αντιλήψεις, οι οποίες είναι, τις λέω με κωδικό τρόπο, αλλά είναι κομβικού χαρακτήρα. Είναι ότι οι κομμουνιστές σε αυτές τις χώρες, Κίνα, Ινδία, Αραβία, Τουρκία, Κουλουπού, δεν ξέρω ποιες άλλες περιοχές, οι κομμουνιστές υποστηρίζουν όλα τα εθνικά αντιπεριαλιστικά κινήματα άνευ χωρών, αλλά ταυτόχρονα κρατάνε την κομματική και πολιτική τους ανεξαρτησία. Δεν μπαίνουν ουρά των εθνικών αστικών τάξεων ή οποιοδήποτε άλλων τάσεων. Και με αυτή την έννοια, απέναντι στην κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που αναπτύσσεται τότε το πρώτο εθνικό αντιπεριαλιστικό κίνημα της περιοχής, το κίνημα του Κεμάλ, η Τρίτη Διεθνής κρατάει θέση κριτικής υποστήριξης και τακτικής συμμαχίας απέναντι στον υπεριαλισμό. Βάζοντας αυτά τα δύο, μπαίνει να δούμε τη συνθήκη των Σεβρών. Γιατί είπαμε, η συνδιάσκεψη της ειρήνης των Παρισίων των νικητών υπεριαλιστικών δυνάμεων ξεκινάει από τη συνθήκη των Βερσαλιών και καταλήγει στη συνθήκη των Σεβρών που την επιβάλλει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαμελίζεται σε 6 διαφορετικές περιοχές. Ένα αρμενικό κράτος, ένα ελληνικό κράτος στη Νέα Σμύρνη, στη Σμύρνη, όχι στη Νέα Σμύρνη, ένα κρατήδιο στο κέντρο της Ανατολίας που είναι το τουρκικό
και τρεις ζώνες στα χέρια των υπεριαλιστών. Η Ανατολική Θράκη, η Κωνσταντινούπολη στην Αγγλία, κάτω από τη Σμύρνη στην Ιταλία και κοντά στην περιοχή των πετρελαίων στη Γαλλία. Αυτό σημαίνει διάλυση διαμελισμού της κοιτίδας του τουρκικού έθνους. Αυτή είναι η ουσία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να το περιγράψει κανείς. Πιο μπροστά όμως ήδη, από το Μάη, γιατί η συνθήκη των Σευρών υπογράφηκε το καλοκαίρι του 20, ένα χρόνο σχεδόν πιο πριν και κάτι ακόμη, έχει αποβιβαστεί ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη το 1919. Και από τότε, συντρόφισσες και σύντροφοι, λίγο μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού, 19 Μαΐου του 1919, αποβιβάζεται ο Κεμάλ στην Σαμψούντα και ξεκινάει το Εθνικό Κίνημα των Τούρκων. Έχετε ακούσει για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων που το έχει βάλει η κυβέρνηση του Πασόκ το 1994, 19 Μαΐου, είναι ακριβώς για να κοντράρει την επέτειο της τουρκικής ανεξαρτησίας. Ήταν μια επιλογή καθαρά εθνικιστική και σε σύγκρουση με την πολιτική βεβαίως εκείνης εποχής και τη σημερινή. Αλλά είπα, εγώ δεν θα συνεισήγηση, δεν θα μπω σε αυτά τα ζητήματα τα εντελώς της επικαιρότητας. Από τότε διεξάγεται ένας πολύ άγριος πόλεμος, σχεδόν 3,5 χρόνια. Ο πόλεμος αυτός εμπλέκει τον ελληνικό και τον τουρκικό στρατό σε διάφορες φάσεις. Είναι πόλεμος εθνικής εκαθάρισης και από τις δύο πλευρές. Ένας πόλεμος όμως που είναι άδικος από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί πάει να επιβάλλει μέσω της προσφοράς των μεγάλων δυνάμεων τη συνθήκη των Σευρών πάνω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, να παίξει το ρόλο του επιτηρητή και του χωροφύλακα σε μια άλλη χώρα. Είναι δίκαιος από την πλευρά της Τουρκίας και ενώ ξεκινάει από το μηδέν, μπορούμε να περιγράψουμε χοντρικά τις φάσεις ως εξής. Τα πρώτα χρόνια ο ελληνικός τακτικός στρατός είναι περίπου 30.000, αντιμετωπίζει άταχτα τουρκικά στρώματα. Okay, thanks. Δεν καταφέρνει κανένα συντριπτικό χτύπημα απέναντι στους αντάρτες του τουρκικού στρατού που καθοδηγεί ο Κεμάλ. Το 1921 ο ελληνικός στρατός φτάνει τις 100.000 και προσπαθεί με αλλεπάλληλες εξορμήσεις να συντρίψει τον τουρκικό στρατό που τώρα έχει γίνει τακτικός και έχει φτάσει στις 30.000, έχει μια συντριπτική περιοχή δυνάμεων, αλλά δεν καθοδηγεί πάλι να τον νικήσει. Το σμπρώχνει και το φτάνει μέχρι το Σαγκάριο έξω από την Άγκυρα και το 1922, πριν την καταστροφή, οι δύο στρατοί είναι ισοδύναμοι. 200.000 ο ένας, 200.000 ο άλλος. Δεν είναι όμως εισάξιοι. Γιατί οι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού παίρνουν τους βαθμούς τους μέσα από τη συμμετοχή στις μάχες, ενώ του ελληνικού στρατού παίρνουν παράσημα μέσα από την απόταξη των αντίπαλων παρατάξεων βενιζελικών και βασιλικών. Και το δεύτερο, γιατί ο απλός φαντάρος του τουρκικού στρατού πολεμάει με φοβερό φανατισμό. Γιατί θεωρεί ότι κινδυνεύει η πατρίδα του. Αυτό οδηγεί κάποια στιγμή στην επίθεση εκεί στην περιοχή τη σχετική και οδηγεί στην καταστροφή του ελληνικού στρατού και την καταστροφή της Μύρνης με ανίποτες σφαγές του ελληνικού πληθυσμού και του χριστιανικού ευρύτερα. Ένα χρόνο μετά υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, όπου η συνθήκη της Λοζάνης αναγνωρίζει τα δεδομένα του πολέμου και της νίκης του κεμαλισμού απέναντι στα ελληνικά στρατεύματα, αναγνωρίζει επίσης την αδυναμία της Τουρκίας να έχει στόλο, άρα τα νησιά όλα υπάγονται του Αιγαίου, εκτός από μία-δύο εξαιρέσεις, στο ελληνικό κράτος, αλλά αποστρατευτικοποιημένα, χωρίς στρατό. Είναι αυτό το ζήτημα που εγείρει τον τελευταίο καιρό ο Ερντογάν, ότι θέλουμε να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία παραβιάζει η Ελλάδα. Αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν. Και στη βάση αυτής της εμπειρίας από τη συνθήκη της Λοζάνης έχουμε επίσης ένα ακόμα πιο κουφό διπλωματικό γεγονός. Το 1928 αναβαίνει ο Βενιζέλος στην εξουσία, το 1930 υπογράφεται η συνθήκη φιλίας και ουδετερότητας Ελλάδας και Τουρκίας και ο Βενιζέλος προτείνει τον Κεμάλ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Λίγα χρόνια μετά το 1936
που ανεβαίνει ο δικτάτορας Μεταξάς στην εξουσία, προτείνει και πουλάει, δορίζει, όχι πουλάει, με συγχωρείτε, λάθος, το σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, στον ίδιο το Κεμάλ, το Ροσκονάκι, εκεί που γεννήθηκε ο Κεμάλ. Τώρα είναι το προξενείο του τουρκικού στη Θεσσαλονίκη. Στείλουν μια εκδρομή όπου ο Κεμάλ θα επισκεφθεί τη γενέτειρά του και θα μείνει σε αυτό το Κονάκι, αλλά το 38 λίγο μετά πεθαίνει. Και δεν γίνεται αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Αυτό το λέω σαν σενάριο για να μπούμε κατευθείαν στην πολιτική συζήτηση. Μέχρι τώρα, συντρόφοι και σύντροφοι, περιγράψαμε όσο ήταν δυνατόν το πλαίσιο των εξελίξεων και τα βασικά γεγονότα. Αλλά επιμένει το ερώτημα, γιατί πήγαμε στη Μικρά Ασία. Και σε αυτό το ερώτημα έχει απαντήσει η πολιτική του Βενιζέλου, που ήταν η πολιτική της άφουσας τάξης συνασπισμένα πια. Ήταν οι διεκδικήσεις που διατύπωσε στη διάσκεψη ειρήνης, των υπεριαλιστών βεβαίως, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρουν τα επιχειρήματα. Στη συνδιάσκεψη ειρήνης ο Βενιζέλος διεκδίκησε τη Σμύρνη να μπει κάτω από ελληνική εξουσία, κάτω από τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά όχι ακόμη κυριαρχία ελληνική. Ένα νομικό κόλπο για να προκαλεί σύγχυση περισσότερο. Διεκδίκησε επίσης την Ανατολική Θράκη, αλλά έχει σημασία να δούμε τα επιχειρήματα. Γιατί τα επιχειρήματα έχουν ένα υπόβαθρο, την ιδέα, τη μεγάλη ιδέα, να το πω διαφορετικά. Η μεγάλη ιδέα, ξανατονίζω, είναι ο κεντρικός της πυρήνας να απελευθερώσουμε τους σκλάβους αδελφούς, αλλά έχει και δύο συμπληρωματικές προτάσεις. Η μία συμπληρωματική πρόταση είναι ότι οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι που είμαστε ενάντια τους είναι βάρβαροι, απολύτιστοι. Και η δεύτερη συμπληρωματική πρόταση είναι απέναντί τους, δεν μπορεί να ασκηθεί μια πολιτική διαλόγου, η μόνη πολιτική που μπορεί να ασκηθεί είναι ο στρατός. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Και στη βάση αυτών των πραγμάτων, συντρόφοι και σύντροφοι, στη συνδιάσκεψη ειρήνης ο Βενιζέλος, ο οποίος αναδεικνύεται κατά τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης κλπ. Σαν μεγάλη προσωπικότητα της συνδιάσκεψης, προτείνει τέσσερα επιχειρήματα. Πρώτο το ιστορικό, η παραλία της Σμύρνης είναι μια παραλία η οποία ανήκει ανέκαθεν στο ελληνικό έθνος πριν 5, δεν ξέρω, 10.000 χρόνια κλπ. Δεύτερο, ότι εθνολογικά η περιοχή έχει πλειοψηφία ελληνικό στοιχείο, στη Σμύρνη αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Τρίτο, ότι οικονομικά η Σμύρνη πρέπει να δοθεί στο ελληνικό κράτος, γιατί είναι δεμένη με οικονομικούς δεσμούς με τα νησιά του Αιγαίου. Άρα είναι μια ενότητα, την οποία δεν έχει νόημα κανείς να ξεκαθαρίζει, να τη διασπά. Πρέπει να ενωθεί η Σμύρνη με τα νησιά του Αιγαίου. Και τέταρτο, ότι εμείς είμαστε εδώ, ο στρατός ελληνικός, για να επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη στην περιοχή. Ο νόμος και η τάξη ήταν οι αποφάσεις των συνεδρίων της συνδιάσκεψης του Παρισίου και των συνθήκων. Ποιος θα επέβαλε αυτές τις συνθήκες? Άλλο πράγμα να αποφασίζεις κάτι και άλλο πράγμα στη διπλωματία να το επιβάλλεις. Αυτό, συντρόφοι και σύντροφοι, πρέπει να το ανατρέψουμε σαν επιχειρηματολογία για να δείξουμε ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια άλλη άποψη, η άποψη ότι ο πόλεμος ήταν υπεριαλιστικός. Ξεκινάω με τα στατιστικά στοιχεία, γιατί γίνεται πόλεμος στατιστικών στην κυριολεξία. Η Οθωμανική απογραφή του 1914, πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δίνει πληθυσμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία γύρω στα 15 εκατομμύρια. Οι χριστιανοί από αυτό το κομμάτι, μάλλον το πω διαφορετικά, οι μη μουσουλμάνοι Οθωμανοί είναι λιγότερο από το 20%. 80% είναι η συντριπτική πλειοψηφία Οθωμανοί μουσουλμάνοι. Το Πατριαρχείο κάνει τη δική του απογραφή. Μιλάω για το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Παρουσιάζει τα νούμερα βελτιωμένα σε σχέση με τους Έλληνες χριστιανούς, όχι τόσο με τους άλλους. Δηλαδή, αν ήταν 11 οι Έλληνες χριστιανοί, τους ανεβάζει στα 14-15. Κάποιος Καλλιέρης Κλισθένης, ο οποίος έχει γράψει μια έρευνα 500 σελίδων το 1922, ισχυρίζεται ότι στη Μικρά Ασία
οι Τούρκοι είναι μειονότητα. Το έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα ότι οι Τούρκοι είναι μειονότητα ακόμη και τώρα. Ότι κυριαρχούν όλες οι άλλες εθνότητες, οι Κούρδοι, οι ξέρω εγώ. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Ο Βερέμης και ο Συρίγος, αναφερόμαστε σε αυτούς, τους δύο τύπους, περιορίζουν το ελληνικό στοιχείο στο 18 με 20%. Ποια είναι η πραγματικότητα μέσα από τον πόλεμο των στατιστικών? Ακούστε. Επειδή γινόταν όλη αυτή η μάχη, σε μια διπλωματική σύσκεψη το Μάρτιο του 1921, που συμμετείχε Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία, η Τουρκία για πρώτη φορά, και γινόταν πλάκωμα για το φύγε, μείνε και εδώ είμαστε εμείς κλπ. Προτείνει η τουρκική αντιπροσωπεία κατά μέτρηση του πληθυσμού στην περιοχή. Αρνείται κάθετα η Ελλάδα. Κάθετα. Δεν το δέχεται με τίποτα αυτή τη συζήτηση. Ο δε Συρίγος διευκρινίζει γύρω από αυτό το ζήτημα ότι δεν πρέπει να μένουμε σε τυπικές οριοθετήσεις των παλιών εποχών, πρέπει να έχουμε μια δημιουργική οριοθέτηση. Δηλαδή να οριοθετήσουμε μια περιοχή που κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο χωρίς να λάβουμε υπόψη τα διπλανά στοιχεία. Δηλαδή να πάρουμε, ας πούμε, μόνο τη Σμύρνη να μετρήσουμε τον πληθυσμό της. Όχι να μετρήσουμε την επαρχία της Σμύρνης ή να μετρήσουμε την περιφέρεια του Αϊβαλίου, του Αιδινίου που είναι η Σμύρνη μέσα. Μιλάμε γι' αυτό, για δημιουργική άποψη. Ο δε Χόρτον, έχετε ακούσει καθόλου τον συγγραφέα Χόρτον που έχει γράψει το βιβλίο «Η μάστιγα της Ασίας, η Τουρκία». Είναι αντιτούρκικο βιβλίο, πολύ χαρακτηριστικό, πολύ γνωστό, το χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα οι Έλληνες εθνικιστές, του 1919. Σας έχω αναφέρει ήδη τα νούμερα του Πατριαρχείου, σας έχω αναφέρει τα νούμερα του Βερέμι κλπ. Τούρκοι 165.000, Έλληνες 150.000, Εβραίοι 25.000, Αρμένοι 25.000, Λατίνοι 20.000, σύνολο 380.000. Ούτε και στη Σμύρνη είναι η πλειοψηφία. Και άρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, τι μπορούμε να κρατήσουμε από όλα αυτά? Να συμπληρώσω εδώ πέρα στην αμφισβήτηση αυτών των στοιχείων, επειδή κανένας δεν βγήκε να πει ότι ο Χόρτον ήταν ανθέληνας για να παρουσιάσει αυτά τα νούμερα. Έχει γίνει μια συζήτηση του Μεταξά με δύο πολιτικούς αρχηγούς. Ο Μεταξάς ήταν ένας μεγάλος ηγέτης της αντίδρασης του Μεσοπολέμου. Οι άλλοι δύο ήταν ο Κωνσταντίνος και ο Βενιζέλος. Ήταν στρατιωτικός επιτελικός. Είχε σπουδάσει στην Προσική Ακαδημία Πολέμου. Κάνει μια συζήτηση το 1915 με τον Βενιζέλο για το αν πρέπει να πάμε στη Μικρά Ασία. Και του λέει Μεταξάς, αυτό που με ρωτάς είναι απίστευτο, είναι απαράδεκτο. Καταρχάς υπάρχει συντριπτικός πληθυσμός τουρκικός. Κατά δεύτερο θα αντιληφθούν οι Τούρκοι ότι εισβάλλουμε στη χώρα τους και άρα θα ξεσηκωθούν και λοιπά και λοιπά. Του παρουσιάζει 5-10 στοιχεία που δείχνει ότι μια εκστρατεία εκεί πέρα είναι καταδικασμένη. Και απαντάει ο Βενιζέλος, ναι, αλλά τώρα έχουμε την ευκαιρία γιατί διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά για ελληνική μειονότητα. Η παραμικρή αναφορά. Ή για απελευθέρωση των χριστιανών αδελφών. Η συζήτηση γίνεται αν μας παίρνει ή δεν μας παίρνει. Στη δεύτερη κουβέντα που γίνεται το 1921 πάλι είναι ο Μεταξάς με τον Πρωθυπουργό Γούναρη αυτή τη φορά που του λέει να κάνουμε ρε παιδί μου μια τελευταία επίθεση, βοήθησέ μας να κερδίσουμε τον πόλεμο. Λέει καταρχάς ο πόλεμος δεν κερδίζεται. Γιατί τώρα ξεσηκώσατε το θηρίο. Και άρα πρέπει να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε, απαντάει ο Γούναρης. Γιατί είναι προτιμότερη ήττα από την ταπείνωση την ηθική που θα επακολουθήσει αν φύγουμε. Και έτσι έρχεται η καταστροφή. Αυτά δεν τα λέει κανένας κομμουνιστής, τα λέω Μεταξάς. Έτσι, με βάση αυτά συντρόφισσες και σύντροφοι, τα στατιστικά στοιχεία για την εθνολογική σύνθεση περιοχής, αυτό που έχω καταλάβει από τη μελέτη όλων των στοιχείων, είναι ότι υπήρχε μια μειονότητα ελληνική, η οποία έτσι και γινόταν δημοψήφισμα, δεν μπορούσε να κερδίσει τίποτα. Ελεύθερο δημοψήφισμα κάτω από διεθνείς συνθήκες και όρους. Μήπως όμως υπάρχει κάτι ακόμη? Εδώ θέλω να αναφέρω ένα κείμενο το οποίο υπάρχει σε ένα βιβλίο. Επιτρέψτε μου λίγο να το βρω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό της αντίληψης που έχει η άρχουσα τάξη για την πολιτική.
Το βιβλίο στο οποίο αναφέρουμε είναι του M. Smith, ήταν διπλωματικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα την περίοδο της Χούντας, Άγγλος, έκανε μια εργασία για την μικρασιατική καταστροφή. Ο τίτλος ήταν «Το όραμα της Ιωνίας», ήταν φανατικός οπαδός θαυμαστής του Βενιζέλου, αλλά παρόλα αυτά ήταν αντικειμενικός, είναι το στυλ της αγγλικής ιστοριογραφίας που έχει την άποψη αλλά μιλάει και με στοιχεία και στέκεται στα αντικειμενικά γεγονότα. Κοιτάξτε, λέει ο Βενιζέλος, για το τι σημαίνει η εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Η μεγάλη Ελλάς που έλαμπεν από έγκλη ήταν ζώσα πραγματικότης, υπό την έννοια ιδιαίτερα της οικονομικής ακμής. Ευρύτατη και καταπληκτικώς πλούσιε χώρε μας προσφέρονται ποιε επί γέφλου του Έλληνες ιδίου ποιε πύλες σας ανοίγονται ευνηδίως ιδού ποιε αγή σας αναμένει και το κράτος έχει ανάγκη από υπαλλήλους δικαστάς αξιωματικούς χωροφύλακας. Οι Τούρκοι θα σας προσκυνήσουν ως βασιλείς Έλληνες. Ελληνική νεολαία εμπρός, Ελευθέρως Βενιζέλος. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα. Δεν είναι καμιά άλλη. Αυτή είναι η πραγματική περιγραφή της μεγάλης ιδέας μέσα από τα λόγια του κύριου αρχηγού, όχι του δευτερεύοντα, του βασικού εκπροσώπου της μεγάλης ιδέας. Τώρα μπέρδεψα λίγο τα χαρτιά μου, επιτρέψτε μου λίγο να βάλω σε τάξη για να συνεχίσω. Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, συντρόφοι και σύντροφοι, και της εξαπάτησης των μαζών και των εθνολογικών στοιχείων τα οποία παραποιούνται, εμφανίζεται ένα επιχείρημα το οποίο είναι εντυπωσιακό, εκπληκτικό, κατά τη γνώμη είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι ένα επιχείρημα που λέει, αν δεν ήταν εθνικό απελευθερωτικός ο πόλεμος στη Μικρά Ασία, τότε όντως ισχύει αυτό που λένε οι μαρξιστές, ότι είναι υπεριαλιστικός ο πόλεμος. Άρα εσείς τι κάνετε τώρα, πάτε με τους μαρξιστές. Απευθύνεται το επιχείρημα στις συντηρητικές μάζες και ιδιαίτερα στη διανόηση, παιδιά διαλέξτε με ποιο πάτε. Αν δεν είναι ο πόλεμος έτσι, τότε είναι υπεριαλιστικό όπως λένε οι μαρξιστές. Καταλαβαίνετε τι συνέπεια έχει αυτό, τι συνεπάγεται αυτό στις πολιτικές εξελίξεις. Και επιπλέον, μπορείτε να καταλάβετε ότι εμείς πάμε να κατακτήσουμε 3 εκατομμύρια Έλληνες, ενώ μέχρι στιγμής τα εθνολογικά στοιχεία μιλάνε για 200.000 Έλληνες. Το νούμερο ανέβηκε αμέσως στα 3 εκατομμύρια. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι 3 εκατομμύρια. Σε ποιο θα πάμε να το αποδείξουμε? Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα στη συνέχεια, αφού καταρρύπτονται τα εθνολογικά και λοιπά στοιχεία. Και για να κλείσω εδώ πέρα το σημείο, από την πλευρά του μαρξισμού, η επέμβαση στη Μικρά Ασία, έχω πάει στα 35 λεπτά, sorry, είναι υπεριαλιστική γιατί προσπαθεί να εφαρμόσει τις υπεριαλιστικές συμφωνίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεύτερο, είναι υπεριαλιστική γιατί οι λαοί δεν ρωτήθηκαν. Δεν ρωτήθηκαν καθόλου για το τι μέλλον θέλουν. Να σημειώσω εδώ πέρα ένα ξεχωριστό σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν το ξέρουμε. Το Γενάρη του 1920 γίνεται η Τουρκική Εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα. Πριν γίνει η Συμφωνία των Σευρών και τι δηλώνει? Ότι στις περιοχές που υπάρχει αμφισβήτηση των εθνολογικών στοιχείων προτείνουμε δημοψηφίσματα. Στη Δυτική Θράκη, στην Αρμενία και αλλού. Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει αμφισβήτηση προτείνουμε να γίνουν δημοψηφίσματα για να λυθεί το θέμα. Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση το προτείνει αυτό. Δεύτερο. Οι μειονότητες οι χριστιανικές θα τις μεταχειριστούμε ανάλογα το πώς θα μεταχειριστούν τις μουσουλμανικές μειονότητες στα χριστιανικά κράτη. Άμα κάνετε διωγμούς εσείς, θα κάνουμε διωγμούς και εμείς. Αυτό είναι το επιχείρημα. Τρίτο, αποδεχόμαστε τη διεθνή τάξη και την ελεύθερη διέλευση από τα στενά. Μέχρι τότε αυτό ήταν μόνο οθωμανικό δικαίωμα. Δεν θέλουμε διομολογήσεις, δηλαδή προνόμια στις μεγάλες εταιρείες των μεγάλων κρατών, και θα αναγνωρίσουμε το χρέος μας μόλις σταθούμε όρθιοι στα πόδια. Αυτό είναι η πρόταση που κάνει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Την αγνοούν εντελώς. Την αγνοούν εντελώς και πάνε σε πόλεμο. Άρα, τέλος. Το τέλος είναι και το συμπέρασμα. Ήταν ένας πόλεμος υπεριαλιστικός.
Το πρόσχημα της απελευθέρωσης των χριστιανών αδελφών ήταν πρόσχημα και τίποτε περισσότερο. Είχε να κάνει με εδαφικά κέρδη, τα οποία θα αναβάθμιζαν το ελληνικό κράτος σε μια τάξη δεύτερης κατηγορίας, αλλά σίγουρα πολύ ψηλότερο από τις υπάρχουσες δυνάμεις στην περιοχή. Τρίτο, ήταν ένας πόλεμος όπου ο ελληνικός στρατός πήγε σαν μισθοφορικός στρατός. Πήγε να εκτελέσει τις αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων της περιοχής, ταυτόχρονα βέβαια με τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης. Τέταρτο, κατέληξε σε καταστροφή. Και άρα το αφήγημα για την απελευθέρωση των χριστιανών αδελφών δεν στέκει και αυτό είναι θεμελιακή θέση για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ευχαριστώ. Η κλίση που μπορεί να γίνει, ο Θεός και η ψυχή του, αλλά επειδή ξεκινήσαμε σε μια προσπάθεια να περιορίσουμε το θέμα, ήταν αναπόφευκτο να μην περιοριστεί, να πιάσει τα πάντα όλα και την επόμενη συζήτηση, όπου θα είναι και άλλος σύντροφος από τον ΑΡ και είναι και ιστορικός, οπότε καταλαβαίνετε θα έχουμε ξανά να βάζουμε τα ίδια ερωτήματα με περισσότερη απαιτητικότητα. Πού θέλω να σταθώ και πού αισθάνομαι εγώ ότι μπορώ να σταθώ, γιατί το θέμα είναι έτσι κι αλλιώς τεραστίων διαστάσεων. Λοιπόν, η Τουρκία, γι' αυτό έλεγα δεν αδυνατό να καταλάβω ή αδυνατούσα να καταλάβω περίπου τι ξέρουμε για αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία πριν τους Βαλκανικούς πολέμους λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε τρία βασικά μέρη. Ήταν τα Βαλκάνια, η σημερινή Τουρκία, αυτό Χερσόνησος, η τεράστια της Ανατολίας, και οι αραβικές χώρες. Με τους Βαλκανικούς πολέμους χάνει τα Βαλκάνια. Μένει μόνο μια περιοχή, η σημερινή Ανατολική Θράκη και η Κωνσταντινούπολη στα χέρια της. Πηγαίνει στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή έχοντας τις αραβικές επαρχίες και την Ανατολία και την Κωνσταντινούπολη που ελέγχει τα στενά. Με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο χάνει όλες τις αραβικές χώρες και μένει αυτό το κράτος το οποίο ξέρουμε σήμερα, σαν Οθωμανική Αυτοκρατορία όμως, όχι σαν Τουρκία. Αυτό το κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είναι σουλτανάτο, που το διοικεί ένας σουλτάνος με το χαρέμι του κουλουπού και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από γύρω και ό,τι ξέρουμε δηλαδή από γύρω, μετά την ήττα του 18 υπογράφει το 1920 τη Συνθήκη των Σεβρών, που σημαίνει διαμελισμό ό,τι έχει απομείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε 6 μέρη. Μια αρμενική εθνική κρατική οντότητα, απόβαση ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, που δεν είναι κυριαρχία ελληνική ακόμη, και αυτό έχει τη σημασία του, θα το πούμε και αύριο, αλλά μπορώ να το σημειώσουμε και τώρα, την αγγλική ζώνη που ελέγχει την Κωνσταντινούπολη, την ιταλική ζώνη που ελέγχει τη σημερινή Ατάλεια, αν δεν κάνω λάθος, κάτω δηλαδή από τη Σμύρνη την περιοχή, και τη γαλλική που ελέγχει την Κιλικία και είναι κοντά στα πετρέλαια. Δεν έχει μείνει ουσιαστικά τίποτα δηλαδή. Έχει μείνει μόνο το κέντρο που είναι η κεντρική πόλη Νιάγκυρα και γύρω περιοχή. Αυτό έχει απομείνει. Πάνω σε αυτό, ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη, αποβιβάζεται 19 Μαΐου όπως προείπα στην εισήγηση, ο Κεμάλ στη Ζαψούντα, που είναι ένα κέντρο του τουρκικού εθνικισμού. Ποντιακό, αλλά τουρκικός εθνικισμός. Κατευθύνεται στο κέντρο της Τουρκίας, κάνει δύο συνέδρια, συσπυρώνεται το εθνικό κίνημα της Τουρκίας, το οποίο συγκροτείται τότε και όχι πιο μπροστά, και πάει στο Γενάρη του 20, πριν υπογραφή Συνθήκη των Σεβρών, και βγάζει η τουρκική εθνοσυνέλευση εκείνη την ανακοίνωση την οποία σας ανέφερα. Όποιος πιστεύει ότι είναι τα πράγματα στην περιοχή του ανάμεικτα, ας κάνει δημοψήφισμα για να διαλέξει ο πληθυσμός που θα πάει. Ένα πολύ δημοκρατικό αίτημα. Αν πρόκειται οι χριστιανικές δυναστείες από δίπλα να σφάζουν τους μουσουλμάνους, να ξέρουν ότι θα υποστούν και οι χριστιανοί το ίδιο. Και λοιπά και λοιπά. Αυτά τα πράγματα. Τι σχέση έχει αυτό με τους νεότουρκους? Οι νεότουρκοι ήταν το τελευταίο μεταρρυθμιστικό κίνημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάποια στιγμή στις τάξεις των νεότουρκων ήταν και ο Κεμάλ. Ο
Κεμπάς δεν είναι νεότουρκος στη συνέχεια. Είναι Τούρκος εθνικιστής που παλεύει για τη συγκρότηση του τουρκικού εθνικού κράτους και όχι για την αναβίωση ή την αναγέννηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και γι' αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τους νεότουρκους. Και όταν επικρατεί στη συνέχεια, ξεκινάει ένα ολόκληρο κύμα δολοφονιών, στην κυριολεξία δολοφονιών, όπου εξαφανίζεται όλη η ηγεσία των νεότουρκων. Τους δολοφονεί σχεδόν όλους. Γιατί τους θεωρεί Οθωμανούς και είναι ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μου φαίνεται κάποιος, η Στέλλα το είπε, ότι πολεμούσε και ενάντια στον Σουλτάνο. Κάποιος το είπε, εν πάση περιπτώσει, ή ο Νίκος, δεν έχει καμία σημασία. Αυτές είναι οι χοντρικές διαφορές. Κατεβαίνοντας τώρα στο κέντρο της Τουρκίας, ο Κεμάλ κάνει ένα εθνικό κίνημα το οποίο στηρίζεται στους αγρότες της περιοχής, που είναι φτωχοί άνθρωποι, και στους αξιωματικούς του τουρκικού στρατού, του Οθωμανικού στρατού, να μας συγχωρείτε, να μην μπερδευόμαστε. Ο Οθωμανικός στρατός έχει πολύ καλό σώμα αξιωματικών. Παρότι έχει υποστεί τρομερές απώλειες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχει χάσει καμία σοβαρή μάχη. Οι απώλειές του είναι γιατί δεν έχει υγειονομικούς σταθμούς, γιατί υπάρχει πείνα, θερίζουν οι ασθένειες, αυτά πράγματα. Είναι έμπειροι πολεμιστές, έχουν σπουδάσει στα γερμανικά επιτελεία και δεν εγκαταλείπουν τον πόλεμο εύκολα. Αυτό δεν είναι η αστική τάξη, για να τώρα το γενικεύσουμε θεωρητικά. Είναι μια κρατική αστική διανόηση που έχει δίπλα της μια μικρή μουσουλμανική αστική τάξη και εδώ ήταν μια συζήτηση για τη διαρκή επανάσταση, για την προσφορά του Τόνι Κλιφ ότι το καθήκον και το ρόλο της αστικής τάξης θα τον παίξουν οι στρατοί για ένα διάστημα από τη στιγμή που δεν παρεμβαίνει το προλεταριάτο σαν αυτόνομη δύναμη κλπ. Κλπ. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θεωρητική, αλλά μιλάμε τώρα για το πραγματικό γεγονός, το εμπειρικό δεδομένο. Συγκροτεί στρατόγυρο από αυτούς τους χώρους. Το κίνημά του όμως, όπως αναφερθήκαμε στην Τρίτη Διεθνή, είπαμε ότι οι Γραμμοί υποστηρίζουν τα εθνικά κινήματα, αλλά υπάρχει ανεξαρτησία των ΚΚ, των κομμουνιστικών κομμάτων. Αυτά τα κινήματα, το συγκεκριμένο κίνημα του Κεμάλ, έχει δύο εσωτερικούς εχθρούς, πέρα από τον Σουλτάνο. Έχει την Πράσινη Επανάσταση, ένα αγροτικό κίνημα για αναδιανομή της γης, το οποίο το εξολοθρεύει και έχει σχέση αυτό με την αριστερά και δολοφονεί όλη την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚ Τουρκίας. Τους συλλαμβάνει, τους πνίγει, δεν έχει καμία σημασία τώρα αυτή η λεπτομέρεια, αλλά εξοντώνει όλο το ΚΚ Τουρκίας. Δείχνει δηλαδή από την αρχή ένα προσανατολισμό ότι εγώ είμαι ενάντια στον αγγλικό υπεριαλισμό που έχει επιβάλει αυτή την ειρήνη των Σευρών, αλλά δεν είμαι επαναστάτης κοινωνικός. Μέχρι εδώ, παιδιά, δεν πάω παρακάτω. Και αυτό φαίνεται στην εξέλιξη του πολέμου. Ότι στις επιχειρήσεις εθνικής εκαθάρισης του ελληνικού στρατού, γιατί αυτά που έχουν περιγραφεί είναι πραγματικότητες από τους συντρόφους, απαντάει με την ίδια μέθοδο Κεμάλ, τα κεμαλικά στρατεύματα. Δεν αλλάζουν δηλαδή τακτική, χτυπάνε πληθυσμούς κι αυτοί. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το τέλος του πολέμου νικούνε και έρχεται η σφαγή της Μύρνης. Αλλά όποιος μείνει στη Σμύρνη, παραγνωρίζοντας όλη την ιστορική διαδρομή από το 19 μέχρι το 22, έχει μια ψευδή εικόνα. Αυτό κάνει η άρχουσα τάξη. Δηλαδή επικεντρώνεται στη Σμύρνη και μάλιστα στο συνωστισμό στην παραλία. Δεν επικεντρώνεται τι έχει γίνει πιο πριν. Και για να πω τώρα τα ανέκδοτα του πιο πριν, ας πούμε. Ο Κεμάλ, όταν μπαίνει στη Σμύρνη μετά την κατάκτησή της κλπ, εμφανίζεται μπροστά σε ένα έξαρρο πλήθος αξιωματικών και του στρατού του ίδιου, όπου του προσφέρουν μια τεράστια ελληνική σημαία για να την ποδοπατήσει. Γίνεται έξαλλος με τη σειρά του ο Κεμάλ, τους βρίζει όλους και λέει αυτό που πάτε να κάνετε, την προσβολή της σημαίας ενός άλλου έθνους, ενός εχθρού το προηγούμενο διάστημα, είναι πολύ τυποτένιο για ένα Τούρκο αξιωματικό. Μην ξεχάσετε ότι αυτό έκανε ο ελληνικός στρατός όταν αποβιβάστηκε το 19 στη Σμύρνη. Υπάρχει μια γραβούρα που δείχνει τους Τούρκους αξιωματικούς κάτω από τις ξυφολόχες να αντιστέκονται για να μην ποδοπατήσουν την τουρκική σημαία.
και τους δολοφονούσαν προφανώς εκεί πέρα ο ελληνικός στρατός. Ήταν αυτό που κάποιος σύντροφος παρενέβη και είπε τι είχε γίνει στην απόβαση της Σμύρνης το 1919. Άρα ο Κεμπάλ ήταν πέρα από το ότι ήταν ένας πολύ ιδιοφυής στρατηγός, ήταν ένας ριζοσπάστης εθνικιστής της εποχής του, που ένα διάστημα συμβάδισε με το αντιμπεριαλιστικό κίνημα, αλλά δεν ήταν κοινωνικός επαναστάτης ο οποίος πήγαινε πέρα από αυτό. Δεν πήγαινε πέρα από αυτό. Παράδειγμα, ο Κεμάλ δεν έδωσε διαταγή να καεί η Σμύρνη, αλλά δεν έκανε και τίποτα για να τη σταματήσει την πυρκαγιά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ μπορούσε να το πει. Και αν μπορώ να καταλήξω σε αυτό το σημείο, νομίζω η Τουρκία, ο Κεμάλ, είναι λίγο πολύ αυτά τα πράγματα, για να έχουμε για την αυριανή συζήτηση, η οποία θα πιάσει σχεδόν τα μισά ζητήματα που μπήκανε και θα πρέπει να τα δούμε στη συνέχεια. Περνάω τώρα σε δύο θέματα που έχει βάλει μια συντρόφισσα η Ευτυχία. Ένα είναι αυτό για την Εκκλησία. Η Εκκλησία ψάχνει κάποια στοιχεία εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι απίστευτο το τι χάλι είχε αυτός ο θεσμός. Μιλάμε για το Πατριαρχείο τώρα. Το Πατριαρχείο είχε τον Γερμανό τον 5ο 1913-18, ο οποίος κρατούσε τον κανόνα του Πατριαρχείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήταν ουδέτερος. Δεν έκανε πολιτική. Το καθερούνε φωνάζοντας τον προδότη. Το 18 ανεβαίνει ο κύριος Δωρόθεος, ο οποίος είναι βενιζελικός εθνικιστής. Οργανώνει αμέσως εκδηλώσεις πατριωτικές κλπ. Κλπ. Πεθαίνει το 21, δεν ξέρω για κάποια ασθένεια, αδιευκρίνιστος ο θάνατός του, πιθανόν δολοφονία, και το 21 ανεβαίνει ο Μελέτιος ο Δέλτα, ο οποίος μέχρι το 23 αντιλαμβάνεται τις αλλαγές σχετισμών, είναι εθνικιστής και αυτός, αλλά λέει τώρα δεν μας παίρνει. Και εγώ είμαι ένας μεταβατικός πατριάρχης μέχρι που να έρθει ένας πατριάρχης που να μοιάζει με τον Γερμανό τον 5ο. Δηλαδή να αναγνωρίζει την εξουσία την τουρκική και να μην κάνει πολιτική. Και γι' αυτό τελειώνοντας τη θητεία του λέει «Ημάταμε πάντες άγιοι αδελφοί». Εννοεί όλη αυτή τη διαδικασία επί μια δεκαετία το τι παιχνίδια έπαιζε το Πατριαρχείο. Αλλά αυτό έχει μικρή σημασία για τις σφαγές που έγιναν. Έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο Τζανακάρης, μου φαίνεται είναι παρόμοιος ο τίτλος με την ταινία που προτείνει ο Γρηγόρης, ας πούμε, για αυτό το θέμα, που περιγράφει την ιστορία της Σμύρνης μέσα από τη σύγκρουση δύο προσωπικότητων, του Στεργιάδη και του Χρυσοστόμου του 5ου, του ήρωα, εν πάση, και του άλλου ο οποίος είναι προδότης. Ο μεν προδότης ήρθε στη Σμύρνη κατόπιν διαταγή του Βενιζέλου για να επιβάλλει τάξη στην πόλη, δηλαδή να σταματήσει τις ακρότητες και τις βαναυσότητες των Ελλήνων, δεν τα κατάφερε, παρότι ήταν με την άποψη, συγκρούστηκε με τους στρατηγούς, με τον Χρυσόστομο και με διάφορους άλλους. Στο τέλος όμως ήταν αυτός που μάζεψε όλα τα αρχεία του ελληνικού κράτους, ο τελευταίος Έλληνας που έφυγε από τη Σμύρνη. Και δεν πάτησε ποτέ ξανά στην Ελλάδα και χάθηκε κάπου στη Γαλλία. Ο Σμύρνης έκανε κηρύγματα εθνικού μίσους και προετοίμαζε πογκρόμ απέναντι στις μειονότητες. Όχι μόνο την τουρκική και την εβραϊκή μειονότητα. Είχε και αυτό το προνόμιο ο Χρυσόστομος. Και άρα καταλαβαίνετε εδώ πέρα η ιστορία είναι πολύ περίεργη και πολύ καταδικαστική για τις εμπειρίες τις σχετικές. Τελειώνω όμως με το εξής για την παραλία, για τη Ρεπούση και τα σχετικά. Η Ρεπούση ήταν μια πολύ καλή ακαδημαϊκός, είναι και τον αριστερά σε αυτό το χώρο. Έχει γράψει ένα μεγάλο βιβλίο για τα μαρασλιακά του Βόλου, το οποίο ήταν εντυπωσιακή ανάλυση. Σε αυτό προσπάθησε να κάνει αυτό που περιέγραψε η Στέλλα, αλλά να προσέξουμε κάτι. Οι πιο ντροπιαστικές πράξεις στην παραλία της Σμύρνης είναι του ελληνικού στρατού. Σηκώνεται, φεύγει. Αφήνει ακάλυπτους πρόσφυγες. Την ίδια ώρα διαδίδεται η φήμη ότι ο Στεργιάδης, ο διοικητής της Σμύρνης, δηλώνει ότι δεν θα βάλουμε καράβια για να πάνε τους πρόσφυγες στην Αθήνα, γιατί θα δημιουργηθεί όχι προσφυγικό ζήτημα, θα δημιουργηθεί πολιτικό ζήτημα, θα γκρεμίσουν την Αθήνα οι πρόσφυγες οι οποίοι θα πάνε εκεί πέρα. Άρα καλύτερα τους φάξει ο Κεμάλ παρά να πάνε στην Αθήνα.
και διαμαρτύρεται ύστερα και η αριστερά μέσω της Ιδρώς Σωτηρίου ότι οι άνθρωποι που πέφτανε στη θάλασσα για να σωθούν πηγαίνανε στα ξένα καράβια, ανεβαίνανε πάνω και τους κόβανε τα χέρια, τους πετούσαν ξανά. Και πού ήταν τα ελληνικά καράβια? Γιατί δεν ρωτάει κανένας πού ήταν τα ελληνικά? Δεν ήταν συντρόφοι και σύντροφοι, γιατί υπήρχε μια διαμάχη. Φανταστείτε σε εικόνες τρεις ανθρώπους. Είναι η κυβέρνηση η οποία θέλει καράβια να φύγουν γρήγορα από την περιοχή της Σμύρνης. Είναι οι αξιωματικοί οι οποίοι θέλουν καράβια να φύγουν γρήγορα μεν, αλλά να είναι ασφαλή. Γιατί ξέρω ότι οι Έλληνες εφοπλιστές που έχουν καράβια τα βουλιάζουν αυτάνδρα και παίρνουν τεράστιες αποζημιώσεις. Και υπάρχουν οι εφοπλιστές οι οποίοι θέλουν υποκαταβολικά τα λεφτά για να βάλουν καράβια για να φύγουν οι πρόσφυγες. Μπορείτε να φανταστείτε τρεις εικόνες να μεταφέρετε τον εφοπλιστή, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ένα αξιωματικό του στρατού να κάνουν αυτή τη συζήτηση? Αυτό ήταν το συγκεκριμένο δράμα. Και έτσι μπορούμε να τελειώσουμε τη συζήτηση εδώ σήμερα, αφήνοντας όλα τα περίπλοκα ζητήματα της περιόδου για την επόμενη κουβέντα. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε αύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ να μαζέψουμε τα σκουπίδια μας και θα συνεχίσουμε με την ταινία.